Κύριε ο Θεός ημών, πρόσδεξε την δέηση ημών σήμερα και ενίσχυσον των δούλων σου, των δήμαρχων τούτο, τη Θεία σου χάρη του. Είναι την Επαγγελία να αυτοπληρώσας, άξιος γέννητε της κλήσεως αυτού. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Σε όλους εσάς που μας στηρίζετε, σας ευχαριστούμε θερμά. Σας υποσχόμεθα ότι θα συνεργαστούμε και θα αγωνιστούμε για έναν καλύτερο Δήμο. Έναν ανθρώπινο Δήμο, έναν Δήμο που όταν τελειώσει αυτή η πενταετία θα είναι σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι είναι σήμερα. Εύχομαι πραγματικά να ευοδοθούν οι στόχοι τους οποίους έχουμε θέσει, τα οράματα που έχουμε για όλη την περιοχή μας, να υλοποιηθούν αυτά τα μεγάλα έργα, όπως είναι φυσικά ο δρόμος από την Καλαμάτα μέχρι και την Οθόνη, οι οδικοί άξονες που αποτελούν παράδειγμα προς αποφυγή, όπως το Κορφάσιο Χώρα, καθώς επίσης και μεγαλόπνα έργα που θα συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος κλιματικής αλλαγής, όπως είναι το Μιναγιώτικο Φράγμα, να μπουν στον δρόμο της υποδοποίησης. Επίσης, ο τεράστιος πολιτιστικός πλούτος και αρχαιολογικός πλούτος της περιοχής να αξιοποιηθεί και ταυτόχρονα και ταυτόχρονα να προστατεύσουν την περιοχή μας, διότι είναι μοναδικού φυσικού κάλους από την καλπάζουσα τουριστική ανάπτυξη που μας έδωσε ο Θεός απρόσκοπα λόγω και της ιδιαιτερότητας της περιοχής αφενός και αφετέρου λόγω της μεγάλης επένδυσης που έγινε από τον Κώστα Ναβαρίνο στην περιοχή μας. Να προχωρήσουμε με ταχύτατα βήματα για ένα καλύτερο αύριο. Πάνω απ' όλα πρέπει να δίνουμε το μήνυμα με τη συμπεριφορά μας, με τις πράξεις μας, με τις ενέργειές μας και με τα έργα μας, ότι αγαπάμε πάνω απ' όλα τον τόπο μας και συμβάλλουμε έτσι ώστε ο τόπος να είναι ζωντανός και να παραδίδει όταν θα παραδώσει έναν τόπο καλύτερο από ό,τι τον παραλάβουμε. Μοναδική πηξίδα αυτού του έργου το οποίο καλούνται να πραγματοποιήσουν και για το οποίο τους εμπιστεύτηκε ο λαός είναι το καλό των πολιτών, το καλό των δημοτών, η ανάπτυξη και η ευημερία στον τόπο.